για το Χουνκιάρμπε γιατί χρειαζόμαστε. 1 κιλό μοσχάρι. 1 τέταρτο του φλιτζανιού ελαιόλαδο. 2 κρεμμύδια. 1 σκελίδα σκόρδο. 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας. 3 τέταρτα του φλιτζανιού κόκκινο κρασί. 400 γραμμάρια ψιλοκομμένες ή τριμμένες ντομάτες. 1 δαφνόφυλλο. 3 κόκκους μπαχάρι. 1 ξύλο κανέλας. 3 κλονάρια μαϊντανό. Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για τον πουρέ μελιτζάνας χρειαζόμαστε 6 μελιτζάνες καπνιστές, 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 3 φλιτζάνια φρέσκο γάλα, μισό φλιτζάνι κασέρι, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Η συνταγή αυτή, το Χουνκιάρ Μπεγεντή, αποτελείται από δύο παρασκευές. Η μία είναι το κρέας το κοκκινιστό και η άλλη είναι ο πουρές μελιτζάνας, ο θεϊκός, που δεν υπάρχει νοστιμιά και η γεύση του. Έχω λοιπόν μοσχάρι, κομμένο σε κομμάτια, το οποίο το έχω στεγνώσει πάρα πολύ καλά με απορροφητικό χαρτί. Πάμε να βάλουμε μία κατσαρόλα στη φωτιά. Λίγο ελαιόλαδο στην κατσαρόλα. Μόλις ζεσταθεί το λάδι στην κατσαρόλα, ρίχνω μέσα λίγα-λίγα τα κομμάτια του κρέατος να θωρακίζονται σωστά. Μόλις ροδίσει από τη μία πλευρά το μοσχάρι, γυρνάμε και από την άλλη πλευρά. Να κάνει έτσι ωραία ρόδινη κρούστα. Πάμε να σπάσουμε και μία σκελίδα σκόρδο. Και μόλις ροδίσει το κρέας και από την άλλη πλευρά, μαζεύω το κρέας στην άκρη και ρίχνω μέσα ψιλοκομμένο κρεμμύδι, μπόλικο κρεμμύδι. Ρίχνω μέσα και μία σπασμένη σκελίδα σκόρδο. Ανακατεύω το κρεμμύδι μέσα στο κρέας και το αφήνω έτσι μέχρι να γίνει διάφανο. Έχω και πελτέ ντομάτας, θα τον τρίψω στη βάση της κατσαρόλας για ένα λεπτάκι να βγάλει όλα τα αρώματά του. Και πάμε να σβήσουμε το κοκκινιστό μας με το κρασί. Χουνκιάρ Μπεγεντή, ξέρετε τι σημαίνει? Όπως αρέσει στο Σουλτάνο, που δείχνει πόσο νόστιμο είναι αυτό το φαγητό. Και μόλις αρχίσει να εξατμίζεται το αλκοόλ, πάμε να βάλουμε μέσα ψιλοκομμένη ή τριμμένη ντομάτα. Και οπωσδήποτε θέλω λίγο νερό να μισοσκεπάσω το κρέας και να το αφήσω να βράσει με χαμηλή τη φωτιά μου γύρω στη μια μισή ώρα. Θέλω να γίνει λουκουμάκι. Πάμε να δούμε τι αρώματα θα βάλουμε μέσα. Ένα δαφνόφυλλο, 2-3 κόκκους μπαχάρι και ένα κομματάκι ξύλο κανέλας που θα το αφήσω για κανένα δεκάλεπτο και μετά θα το βγάλω. Επίσης θέλω μερικά κλονάρια από μαϊντανό, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι, το οποίο θα ελέγξουμε ξανά μετά το μαγείρεμα της σάλτσας. Σκεπάζω, χαμηλώνω τη φωτιά μου και το ξεχνάω μέχρι να γίνει λουκούμι. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς φτιάχνουμε το πουρέ μελιτζάνας. Καταρχήν, αν έχετε ανοιχτή φλόγα, όπως έχω εγώ εδώ το αέριο, αφού πλύνετε τις μελιτζάνες σας, καρφώστε τις πάνω σε ένα πιρούνι και καψαλίστε τις πάνω στην ανοιχτή φλόγα. Πάμε να το ανάψουμε. Το κάπνισμα της μελιτζάνας γίνεται ακόμη πιο αρωματικό και κάνει το μπουρέ μου θεϊκό. Και επειδή η εστία μου, όπως βλέπετε γύρω-γύρω, είναι με ίνοξ, καθαρίζεται και πάρα πολύ εύκολα μετά το μαγείρεμα. Είναι ακριβώς σαν μια επαγγελματική κουζίνα, έτσι είμαστε στα εστιατόρια. Πάντα με ίνοξ και πάντα με γκάζι. Αφού τις καψαλίσουμε πολύ καλά τις μελιτζάνες και αρχίζει να καίγεται λίγο η φλούδα και να μυρίζει, τότε τις βάζω σε ένα ταψάκι και τις βάζω στο φούρνο για να τελειώσουμε το ψήσιμο εκεί. Τώρα, αν δεν έχετε καθόλου γκάζι στο σπίτι, δεν πειράζει. Βάλτε τις στο φούρνο και αφήστε τις στο φούρνο μέχρι να μαλακώσουν τελείως, εντάξει? Εγώ τις έχω έτοιμες πίσω, τις έχω αφήσει να κρυώνουν λίγο. Τις έχω περάσει από τον γκάζι, τις έχω καψαλίσει και μετά τις έβαλα σε ένα ταψί στο φούρνο για να είναι μαλακές και έτοιμες και φανταστικές. Θέλω να πάρω ένα σουρωτήρι, γιατί η μελιτζάνα που ψήνεται μέσα στην καρδιά της κρατάει πολλά υγρά. Θα τραβήξω λοιπόν μια μαχαιριά κάτω στη μελιτζάνα, θα τις αφήσω λίγο σε ένα σουρωτήρι και σιγά σιγά θα στραγγίσουν όλα τα υγρά τους, έτσι.
Πάμε λοιπόν να πάρουμε ένα μπολ και να βγάλουμε όλη τη σάρκα της μελιτζάνας. Πάντα με γαλτάκι, όχι τίποτα άλλο, μην μου βρίσκω το μανικιούρ, κορίτσια. Παίρνω λοιπόν ένα κουτάλι και πάμε σιγά σιγά, εδώ που έκανα το άνοιγμα. Πω πω μυρωδιά που βγαίνει. Αδειάζει και μένει μόνο η φλούδα. Ωραία, και αφού άδειασα όλες τις μελιτζάνες, με ένα πιρούνι πατάω τις μελιτζάνες και τις λιώνω, γιατί την ώρα που τρώω το μπουρέ, θέλω να νιώθω τη μελιτζάνα, δεν θέλω να την αλέσω και να γίνει λιώμα. Τις πατάω πολύ καλά, είναι και καλοψημένες, λιώνουν αμέσως. Τις αφήνω εδώ στην άκρη, θα τις χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Ωραία. Φαγητάρα είναι η σημερινή, πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Και πάμε να φτιάξουμε την μπεσαμέλ. Βάζω το γάλα στη φωτιά και το αφήνω να ζεσταθεί. Και για να κάνεις μπεσαμέλ, θέλεις ένα ωραίο βούτυρο. Έχω βούτυρο σε σκαφάκι που με βολεύει πάρα πολύ στη μαγειρική. Με ένα κουτάλι της σούπας παίρνω την ποσότητα που χρειάζομαι και το υπόλοιπο το σκεπάζω και το διατηρώ στο ψυγείο μου. Πάμε να πάρουμε μια κατσαρόλα για να κάνουμε την μπεσαμέλ μας. Αληθινό βούτυρο αγελάδος χρειάζεται ο πουρές μου, για να γίνει 10 φορές πιο νόστιμος. Και μόλις λιώσει τελείως το βούτυρο, πάμε να βάλουμε μέσα το αλεύρι να το ψήσουμε για 1-2 λεπτά, να μην μυρίζει καθόλου αλευρίλα και να γίνει η κρέμα με τη μελιτζάνα φανταστική. Και όταν περάσουν περίπου 1,5-2 λεπτά και έχει ψηθεί ωραία το βούτυρο με το αλεύρι, χαμηλώνω τελείως τη φωτιά μου, κλείνω και το μάτι μου για μισό δευτερόλεπτο και πάμε σιγά σιγά να βάλουμε μέσα το ζεστό γάλα, να το ανακατέψουμε σωστά, να διαλυθεί τελείως και να πήξει η μπεσαμέλ, να γίνει λία, βουτυράτη, βελούδινη και φανταστική. Έτσι ωραία, και πάμε να βάλουμε μέσα αλατάκι, να την οστιμήσουμε. Την αφήνω να πάρει βράση και να κοχλάσει. Θέλω να σφίξει ωραία η μπεσαμέλ μου, ούτως ώστε μόλις βάλω τη μελιτζάνα που σίγουρα έχει κατεβάσει λίγα υγρά κάτω, να δέσει ωραία. Και έτσι όπως κοχλάζει τώρα ωραία η μπεσαμέλ μου, πάμε να ρίξουμε μέσα το μπουρέ μελιτζάνας και να γίνει ακόμα πιο ωραία η μπεσαμέλ. Ανακατεύω έτσι να λιώσει και το τυρί μέσα στην μπεσαμέλ με τη μελιτζάνα και έτσι μου έρχεται τώρα να πάρω την κατσαρόλα και χωρίς κρέας να τη βάλω μπροστά μου και να την ευχαριστηθώ. Θα πάρω την κατσαρόλα, αλήθεια λέω, άμα τελειώσω θα πάρω την κατσαρόλα και θα τη φάω έτσι με το κουτάλι. Αφήνω λίγο το κρέας να καταλαγιάσει ο βρασμός του και πάμε να σερβίρουμε το θεϊκό πουρέ μελιτζάνας. Έτσι. Και πάνω στο πουρέ μελιτζάνας τώρα πάμε να βάλουμε το λαχταριστό, το μοσχαράκι, το κοκκινιστό. Πω πω πω, πω πω πω, τι φαγάκι σας έχω σήμερα. Παναγίτσα μου. Και καλή μας όρεξη και απολαύστε το, γιατί είναι κάποιες συνταγές που αξίζουν τον κόπο να τις μαγειρέψεις και μετά αξίζουν να κάτσεις να τις απολαύσεις, γιατί είναι θεϊκές.